Έχουμε μια γυναίκα 44 ετών η οποία διαγνώστηκε με μια βλάβη στο άνω έσω τεταρτημόριο του αριστερού μαστού, το οποίο μαστογραφικά έδινε την εντύπωση ότι πρόκειτο για ένα μεγάλο DCIS. Έγινε μια TrueCut η οποία διέγνωσε ότι υπήρχε και διυθυντικό στοιχείο. Η βλάβη είναι περίπου 3-3,5 εκατοστά, είναι μακριά από τη θηλή. Και μετά από συζήτηση με την ασθενή αποφασίστηκε να γίνει υποδόρια μαστεκτομή με διατήρηση της θηλής και άμεση αποκατάσταση με πρόθεμα και με τη χρήση πλέγματος, το οποίο θα βοηθήσει στην κάλυψη του, στην επέκταση του χείλου του μείζωνος τραγικού και την κάλυψη της πρόθεσης. Εδώ έχουμε σημειώσει το έξω χείλος του μείζωνος θωρακικού σε όρθια θέση και εδώ είναι, όπως βλέπετε, σε κατακεκλημένη. Η πιο αληθής θέση είναι προφανώς αυτή η οποία είναι σε όρθια θέση. Εδώ είναι σημειωμένες η υπομαζική γραμμή και η γραμμή του μαστού. Στα αγγλικά είναι το IMF, inframammary fold και lateral mammary fold. Το σύνολο δε της inframammary και της lateral fold είναι 23 εκατοστά, κάτι το οποίο μας βοηθάει για να αποφασίσουμε για το μήκος, για το πλάτος μάλλον του πλέγματος το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Κάτω από 18 εκατοστά χρησιμοποιούμε ένα 4x12, ενώ πάνω από 18 εκατοστά χρησιμοποιούμε ένα 4x16. Έχει σημειωθεί από το μπλαστικό τα όρια του μαστού. Η τομή η οποία επιλέξαμε είναι μια ακτινοτή στο άνω έξω τεταρτημόριο. Θεωρούμε ότι στην προκειμένη περίπτωση η τομή αυτή είναι η οποία μας δίνει καλύτερη πρόσβαση στο άνω έσω τεταρτημόριο και είναι η τομή η οποία μπορεί να επεκταθεί είτε προς τη μασχάλη είτε περιθυλαία κάτω από τη θηλή για να μας δώσει καλύτερη πρόσβαση. Όπως έχουμε δείξει και άλλες περιπτώσεις, υπάρχουν και άλλες τομές, αλλά στην προκειμένη περίπτωση επιλέξαμε αυτή. Φυσικά θα κάνουμε και τη βιοψία του λεφαδένα φρουρού πριν αρχίσουμε. Θα σας δείξουμε παρακάτω τα στάδια της επέμβασης. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με την βιοψία του λεφαδένα φρουρού. Τα έχουμε δείξει και σε άλλα βίντεο, δεν θα τη δείξουμε όλη την επέμβαση. Υποθηλαία έχηση, αναμονή 3 λεπτά. Δεν θα κάνουμε ξεχωριστή τομή για τη βιοψία του λεφαδένα φρουρού. Θα πάμε από την ίδια τομή που θα κάνουμε και τη μαστεκτομή. Λοιπόν, όπως έχουμε πει και σε άλλο βίντεο, προτιμούμε και κάνουμε την υποδόρια μαστεκτομή με το LigaSure, το οποίο έχει και το μαχαιράκι, το οποίο είναι μία μέθοδος η οποία είναι λίγο πιο χρονοβόρα από τις άλλες, όμως είναι εντελώς ανέμακτη. Έτσι προχωράμε σιγά σιγά. Θα σας δείξουμε λίγο αργότερα προς το μέσο της επέμβασης πώς έχουμε φτάσει.
Λοιπόν, είμαστε περίπου στα μισά της υποδόρειας μαστεκτομής. Έχουμε παρασκευάσει προς το άνω έξω τεταρτημόριο. Έχουμε φτάσει εδώ στη μασχάλη. Έχουμε φτάσει στην πρόστια μασχαλιαία γραμμή. Αυτό είναι το όριό μας. Έχουμε φτάσει εδώ που βλέπετε στην υπομαζική γραμμή. Και προς το κέντρο έχουμε περάσει τη μέση, έχουμε φτάσει κάτω από τη θηλή. Εδώ στο πάνω στο παρασκεύασμα της μαστεκτομής έχουμε βάλει ένα ράμα για να ξέρουμε πού ακριβώς είναι η περιοχή πίσω από τη θηλή. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα κομμάτι μαζικού αδένα πίσω ακριβώς από τη θηλή, το οποίο θα το βγάλουμε ξεχωριστά. Θα κάνουμε μια κυταρολογική από το κομμάτι αυτό. Εάν έρθει θετική, θα βγάλουμε αμέσως τη θηλή. Η ασθενής έχει ενημερωθεί γι' αυτό. Όπως επίσης έχει ενημερωθεί ότι αν έρθει η τελική ιστολογική του παρασκευάσματος αυτού, έρθει και μας δείξει νόσο, τότε η ασθενής θα πρέπει να βγάλει τη θηλή της σε ένα δεύτερο χειρουργείο. Παλιά, όταν κάναμε τις υποδόρειες μαστεκτομές, αφήναμε ένα κομματάκι, ένα μαξιλαράκι μαζικού αδένα, θεωρώντας ότι αυτό δεν επηρεάζει την αιμάτωση της θηλής, μάλλον για μεγαλύτερη ασφάλεια της αιμάτωσης της θηλής. Αυτό όμως έχει αποδειχθεί πλέον ότι δεν χρειάζεται και μπορεί η θηλή να ξυριστεί καλά, με καλύτερα προφανώς εγκολογικά αποτελέσματα, χωρίς να επηρεάζεται ιδιαίτερα το αισθητικό. Τώρα στο κομμάτι αυτό νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Να το σωμαστός, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκολλήσουμε το μαστό από το μείζωνα θωρακικό, ώστε τραβώντας τον έξω από την τομή να μας διευκολυνθούμε για να κάνουμε λίγο το έσω μημόριο του μαστού. Διότι ένα από τα πιο βασικά σημεία της υποδόρειας μαστεκτομής είναι να ασκείται όσο το δυνατόν μικρότερη τάση επάνω στο δέρμα. Αυτό τώρα το δέρμα δηλαδή, η αιμάτωσή του επαφίεται μόνο στο υποδόριο δίκτυο. Αν θέλω λοιπόν εγώ να φτάσω τώρα στο έσω ημιμόριο, θα ασκήσω πάρα πολύ μεγάλη τάση αυτό και είναι κάτι που δεν το θέλω. Οπότε πάμε τώρα να ξεκολλήσουμε τον μαστό από το μείζωνα θωρακικό. Λοιπόν, εδώ έχουμε αρχίσει να αποκολλούμε το μαστό από το μείζωνα θωρακικό και ο μαστός έχει αρχίσει να βγαίνει έξω από την τομή, κάτι που μας δίνει μια καλύτερη πρόσβαση στα πιο απομακρυσμένα σημεία του. Εδώ φαίνεται ο μείζωνας θωρακικός, νάτος ο μείζωνας θωρακικός. Εδώ ο μαστός που έχουμε αρχίσει να τον αποκολλάμε. Να το χέρι μου το οποίο αρχίζει και πηγαίνει πίσω από το μαστό, νάτος. Και σιγά σιγά τραβώντας τον θα αρχίσουμε να προχωράμε στα κομμάτια τα οποία δεν είχαμε καλύτερη πρόσβαση. Εδώ έχουμε φτάσει στη μασχάλη. Θα βγάλουμε τώρα και την ουρά του μαστού, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός, αλλά κατά τη γνώμη μου στην υποδόρεια μαστεκτομή είναι και ο πιο δύσκολος χρόνος να βγάλεις την ουρά του μαστού. Και εδώ από κάτω έχουμε φτάσει στην υπομαζική γραμμή, νάτο, όχι στην καινούρια, στην παλιά την υπομαζική γραμμή, και θα προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ο χρόνος εδώ πάνω το μείζωνα θωρακικό δεν χρειάζεται το λίγκαστρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και διαθερμία. Είναι ένας χρόνος που μπορεί να πάει λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε φτάσει στην ουρά του μαστού. Εντοπίσαμε ένα-δύο λεμφαδένες, οι οποίοι είναι μεγάλοι και ψηλαφυτοί. Αυτός εδώ πέρα είναι ο λεμφαδένας φρουρός. Όμως, επειδή φαίνεται διωγγωμένος, αποφασίσαμε να βγάλουμε και τα επίπεδα 1 και 2 της μασχάλης, το οποίο το βλέπετε ότι η μασχάλη είναι εν μπλοκ εδώ πέρα με την ουρά του μαστού. Τώρα είμαστε σε αυτό το στάδιο, όπου σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τραβάμε το μαστό προς τα έξω. Θα πάμε τώρα εδώ προς τα πάνω, για να ξεκολλήσουμε αυτό, να βγει και αυτό έξω, για να πάμε στο έσω ημιμόριο. Έχουμε τελειώσει την υποδόρεια μαστεκτομή μας. Θα σας δείξουμε τώρα όλο το παρασκεύασμα, πώς βγαίνει. Τραβώντας το παρασκεύασμα και παρασκευάζοντας κάτω από το δέρμα και πάνω από το μείζωνα θωρακικό, φτάνουμε και αυτό είναι το παρασκεύασμά μας. Εδώ έχουμε σημειώσει, είπαμε, την περιοχή πίσω από τη θηλή. Η περιοχή του όγκου είναι εδώ πέρα.
Νομίζω ότι έχει εξαιρεθεί πλήρως, δεν θα έχουμε πρόβλημα, δεν ψηλαφώ κάτι, δεν βλέπω κάτι. Σε καμία στιγμή δεν φτάσαμε σε κάποιο σημείο που να υποψιαστούμε ότι ο όγκος μπορεί να διηθεί το δέρμα. Και θα προσανατολίσουμε το παρασκεύασμα και να σας δείξουμε τώρα πώς φαίνεται το παιδί. Προς το παρόν το δέρμα έχει μία ερυθρότητα, μία υπερεμία, προφανώς λόγω της κάκωσης από την υποδόρια μαστεκτομή. Η θηλή ακόμα δεν έχουμε, είπαμε να πάμε να βγάλουμε αυτό το μαξιλαράκι, αλλά αυτό είναι μέσα το πεδίο στο οποίο τώρα θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε τη θήκη για να μπει. Να το σωμίζω ένας θωρακικός, θα τον σηκώσουμε για να βάλουμε την πρόθεσή μας. Ο χρόνος που κάναμε ήταν περίπου 2 ώρες. Όπως σας είπα και στην αρχή, με το Λίγασουρ υπάρχει λίγο μια μεγαλύτερη καθυστέρηση. Όμως, κατά τη διάρκεια της επέμβασης, χρησιμοποίησαμε μόνο δύο γαζόπανα. Δεν χρειάστηκε καθόλου να αλλάξουμε γαζόπανα. Είχαμε μηδενική απώλεια αίματος. Λοιπόν, τώρα το ξύρισμα της θηλής γίνεται με ένα νηστεράκι εντεκάρι και ο λόγος είναι αυτός ότι δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε διαθερμία ώστε να μην μπερδέψουμε τον παθολογανατόμο σε περίπτωση που υπάρχει μικροσκοπική νόσος. Έχουμε βάλει το δάχτυλό μας ακριβώς πίσω από τη θηλή για να ελέγχουμε το πάχος. Και προχωράμε στην εκτομή μας. Θέλει προσοχή, δεν βιαζόμαστε. Τώρα, το γεγονός ότι έχει γίνει λίγο υποδόρια η έχιση της χρωστικής τα μπερδεύει λίγο τα πραγματάκια. Εδώ ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κάποιοι πόροι που διαδέμνονται. Ο όρος τώρα που χρησιμοποιείται για να διακρίνει την υποδόρια μαστεκτομή με διατήρηση της θηλής και τη διατήρηση αυτού του pad πίσω από τη θηλή σε σχέση με την υποδόρια μαστεκτομή στην οποία ξυρίζεται και η θηλή είναι το total skin sparing mastectomy, TSSM δηλαδή, και αν το βλέπουμε αυτό γραμμένο ξέρουμε ότι έχει ξυριστεί και η θηλή πίσω από την... έχει ξυριστεί η θηλή από πίσω εδώ. Έτσι, πράγμα. Εδώ. Αυτό εδώ θα πάει σαν ξεχωριστό παρασκεύασμα, παιδιά, έτσι. Έχουμε δημιουργήσει τη θήκη για την πρόθεση, η οποία ήδη έχει μπει στη θέση της. Έχει μπει κάτω από το μείζωνα θωρακικό. Παρατηρούμε ότι ο μείζωνας θωρακικός καλύπτει εν μέρη μόνο την πρόθεση και το υπόλοιπο κομμάτι της πρόθεσης, το οποίο δεν καλύπτεται μέχρι την καινούργια υπομαζική γραμμή, θα τοποθετήσουμε αυτό εδώ πέρα το πλέγμα το οποίο βλέπετε. Συνήθως τοποθετούν κάποια άλλα ζωικής προέλευσης πλέγματα, τα οποία ονομάζονται acellular matrix, τα οποία όμως είναι εξαιρετικά ακριβά. Δυστυχώς στη χώρα μας αυτό το πράγμα δεν καλύπτεται από τα ταμεία. Και έτσι σαν μια δεύτερη εναλλακτική λύση υπάρχει αυτό εδώ πέρα το πλέγμα, το οποίο είναι πολυμερές, με τιτάνιο, είναι titanized polymer όπως λέγονται, είναι τη μάρκα T-Loop.
και το οποίο θα καλύψει το κομμάτι της πρόθεσης, το οποίο δεν καλύπτεται από το μείζωνα θωρακικό. Το πλεονέκτημά του είναι ότι έχει τις τρυπούλες, οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε παροχέτευση μέσα στη θήκη, αρκεί μία παροχέτευση εκτός. Ό,τι υγρό υπάρχει μέσα στη θήκη θα βγει μέσα από το πλέγμα. Και έχουμε αρχίσει ήδη την καθήλωση του πλέγματος. Πρώτα τοποθετούμε ένα ράμα διακεκομένο στο ισότερο σημείο καθήλωσης του πλέγματος. Θα βάλουμε άλλο ένα τώρα στο σημείο, στο άνω έξω, όπου εδώ πέρα θα είναι εδώ στην πρόσθετη μασικάλια γραμμή, όπου εδώ θα κρατηθεί το πλέγμα, και μετά θα βάλουμε ράματα διακεκομένα εδώ για να φτιάξουμε την καινούργια υπομαζική γραμμή. Και μετά θα τεντώσουμε το πλέγμα για να κάνουμε την τελική σταθεροποίηση και την τελική προσαρμογή του, και βάζοντας μετά διακεκομένα ράματα ανάμεσα στο πλέγμα και στο τέλειο. Θα σας δείξουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ωραία, ξαναρίξουμε ένα μέτρημα. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει και την τοποθέτηση του πλέγματος. Σας δείχνουμε το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει πλήρης κάλυψη της πρόθεσης από το πλέγμα. Εδώ είναι η καθήλωση προς τη μασχάλη, μείζωνας θωρακικός. Έχει καθυλωθεί με PDS. Οπότε τώρα, αν αφήσουμε το δέρμα, Αυτό είναι το τελικό μας, το τελικό αποτέλεσμα. Θεωρητικά λένε ότι ο μείζωνας, η πρόθεση, το πλέγμα, ο μείζωνας θωρακικός και το δέρμα θα πρέπει να ταιριάζουν σαν γάντι. Οι ανομαλίες που βλέπετε πάνω στο δέρμα οφείλονται στην υποδόριο μαστεκτομή, που σε άλλα σημεία πιθανότατα έχει μείνει λίγο περισσότερο λίπος. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν νομίζουμε ότι αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Μετά από λίγο καιρό αυτές οι ανομαλίες θα εξαφανιστούν. Από πλευράς όπου θέσεις φαίνεται να είναι όλα καλά. Θα το δούμε και μετά από λίγο καιρό ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα.